δαπάνες που αφορούσαν απλήρωτα επί πολλά έτη χρέη και από δικαστικές αποφάσεις. Οργανώσαμε τις υπηρεσίες μας με τέτοιο τρόπο ώστε ο χρόνος που μεσολαβεί από την παραλαβή του τιμολογίου έως την εξόφλησή του να ελαχιστοποιηθεί. Οι πληρωμές των ενταλμάτων γίνονται αυστηρά με προτεραιότητα και όχι επιλεκτικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν εντάλματα που καθυστερούν στο ελεκτικό συνέδριο εξαιτίας της μη νομιμότητας της δαπάνης. Η διαδικασία έχει ολοκληρωθεί και η υπηρεσία έχει προχωρήσει κανονικά. Με την υπαριθμό 426/10/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε το τεχνικό πρόγραμμα για το 2016, στο οποίο περιλαμβάνονται χρηματοδοτούμενες δράσεις αλλά και δράσεις ιδίων πόρων. Υπάρχουν ενταγμένες στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργο αρκετές νέες δράσεις που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους. Έργα και μελέτες που εξυπηρετούν αρχικά την καθημερινότητα των δημοτών μας, που ζουν και εργάζονται εδώ και κατ' επέκταση έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα. Το τεχνικό πρόγραμμα απαιτεί για την υλοποίησή του 15.856.000. Το ύψος των χρηματοδοτούμενων έργων από τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα για συνεχιζόμενα και νέα έργα ανέρχεται στα 9.652.000. Το ύψος των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από ίδιους πόρους ανέρχονται στα 6.205.000 και στοχοθετείται στον προϋπολογισμό η χρηματοδότησή τους από τους αντίστοιχους ποδικούς εσόδων. Πηγές άμυλης των οικονομικών πόρων είναι τα έσοδα από τοπικά τέλη και δικαιώματα, φόρους και εισφορές, καθώς και τα έσοδα από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Στο πλαίσιο λοιπόν ενός ασφιχτικού οικονομικού περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την προσπάθεια αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων, καθώς και την βελτίωση της ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών προς τους δημότες, κινηθήκαμε στους παρακάτω άξονες. Υποδομές. Δίνουμε προτεραιότητα στην αποκατάσταση και λειτουργία της εικόνας όλου του νησιού, στην ισόρροπη ανάπτυξη μέσω της βελτίωσης των υποδομών. Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος. Έργα διαχείρισης απορριμμάτων. Περιβαλλοντολογική ανάπτυξη. Βελτίωση δημοσίων χώρων. Σχεδιασμός και προετοιμασία για την επόμενη χρονιά μέσω μελετών. Τοπική ανάπτυξη με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες και την προάσπιση δημοσίων αγαθών. Ο Δήμος μας είναι οι πολίτες και σε αυτούς απευθύνονται οι υπηρεσίες. Θέλουμε η ΚΟΣ να αποκτήσει ισχυρή ταυτότητα με λειτουργικές υποδομές που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των πολιτών της. Μια ακόμα σημαντική αλλαγή που ήρθε με τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης είναι και η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Μέσω αυτών τίθονται οι βάσεις για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος πληροφόρησης. Ο Δήμος μας έκανε σημαντικά βήματα και σε αυτόν τον τομέα. Στοχεύει μέσα στο 2016 σε ηλεκτρονικές πληρωμές αλλά και ηλεκτρονική έκδοση βεβαιώσεων, χωρίς να χρειάζεται να ταλαιπωρείται ή να μετακινείται ο πολίτης. Ταυτόχρονα προχωρά στην βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσής του μέσω νέων αλλά και με αναβάθμιση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία, την εξοικονόμηση πόρων, τον εσωτερικό έλεγχο και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Προώθηση του τουρισμού, του πολιτισμού, του αθλητισμού με ταυτόχρονη ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Κάναμε ενέργειες βελτίωση της εικόνας της ΠΟ στο εξωτερικό, έτσι ώστε να παραμείνει το νησί μας ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν, το οποίο θα έχει ισχυρή συνεισφορά στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη. Διατηρούμε την κοινωνική μας ευαισθησία μέσω της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, σεβόμενοι πάντα τις ανάγκες των δημοτών μας και την ευρύτερη οικονομική δυσκολία που υπάρχει. Για το λόγο αυτό, με την απόφαση 404 στις 23/10/2015 του Δημοτικού μας Συμβουλίου, αποφασίσαμε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων της ΠΟ, με μειώσεις τελών ή και την απαλλαγή κατά περίπτωση, που υπέστησαν τις αρνητικές συνέπειες από την ανεξέλεκτη αύξηση των μεταναστευτικών ροών. Καθώς επίσης, ελαφρύσεις και απαλλαγές από την επιβολή τελών σε πολίτεκνους
από όλους και γενικότερα σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Βασικό επίσης μέλημα από την πρώτη στιγμή ήταν και η ανασύνταξη του ΟΗ και η δημιουργία ενός νέου βασισμένου στις πραγματικές ανάγκες του Δήμου. Η δομή του οποίου θα εξυπηρετεί την οργάνωση και τη σωστή διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών. Προχωράμε σε αναδιοργάνωση υπηρεσιών, αναδιάταξη του προσωπικού, συστηματική εκπαίδευση των υπαλλήλων, ενημέρωση κατά τακτά χρονικά διαστήματα των υπευθύνων των υπηρεσιών για την πορεία εκτέλεσης του έργου τους. Προχωράμε σε μια τέτοια οργάνωση ώστε να παρέχουμε υπηρεσίες ποιότητας στον πολίτη, μιας και αυτό αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους κάθε δημοτικής αρχής. Η αξιολόγηση ενός ΟΤΑ γίνεται από τους ίδιους τους πολίτες, μέσω των δικτών παραγωγής και ποιότητας των υπηρεσιών που τους παρέχει. Ο προϋπολογισμός που καταθέτουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο συνάδει με την οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας και εναρμονίζεται με τις πολιτικές αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής. Υποβάλλεται ισοσκελισμένος με εγγεγραμμένα έσοδα και δαπάνες ύψους 61.677.792 ευρώ και 55 λεπτά. Θέλω εδώ να διευκρινιστεί ότι εάν αφαιρέσουμε από τα έσοδα αλλά και από τα έξοδα περίπου 4 εκατομμύρια που αφορούν αποδόσεις σε τρίτους, δηλαδή τις κρατήσεις, το πραγματικό ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται περίπου στα 58 εκατομμύρια. Ως προς τα έσοδα, ή μάλλον καλύτερα του τεχνικού μέρους του προϋπολογισμού, θα κάνει την ανάλυση ο υπεύθυνος σύνταξή του, ο κύριος Νίκος Φερού.